Οι χώρες που ελέγχουν τα νομίσματα του κόσμου βρίσκονται στην κορυφή της οικονομικής πυραμίδας, η οποία δεν ανταποκρίνεται στα συμφέροντα της πλειοψηφίας της ανθρωπότητας, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στο πλαίσιο της Τρίτης Διεθνούς Οικονομικής Ολυμπιάδας στο Σότσι. Ο κόσμος σταδιακά απελευθερώνεται από τη δικτατορία ενός τέτοιου χρηματοπιστωτικού και οικονομικού μοντέλου, σκοπός του οποίου είναι μόνο να χάσει, να οδηγήσει άλλους στη σκλαβιά και να τους μετατρέψει σε οικονομικές αποικίες, καθώς και να στερήσει πόρους για ανάπτυξη. «Λίγοι ήθελαν ένα τέτοιο μέλλον», είπε ο Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η διαδικασία οικοδόμησης μιας πολυπολικής παγκόσμιας τάξης, πιο δημοκρατικής, δικαιότερης, πιο δίκαιης για την πλειοψηφία της ανθρωπότητας, είναι απλώς αναπόφευκτη και ιστορικά απαραίτητη. Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Ρωσική Ομοσπονδία έχει πολλούς φίλους στην Ευρώπη, καθώς και ότι στη Δύση υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός υποστηρικτών των παραδοσιακών αξιών. Οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι οι παραδοσιακές αξίες συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών αξιών έχουν πεθάνει, συμπεριφέρονται πολύ επιθετικά, ειδικά στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Υπάρχουν όμως πολλοί άνθρωποι που συμμερίζονται τις απόψεις μας στις ευρωπαϊκές χώρες. Απλώς συμπεριφέρονται πιο αθόρυβα, δεν τονίζουν τη θέση τους. Θέλω να προστατέψω τους φίλους μας και έχουμε πολλούς από αυτούς στην Ευρώπη, είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.